Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ, δηλαδή του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνία, ο οποίο είναι κοντά μα. Καλώ ήρθατε, κύριε πρόεδρε, ο κύριο Χωάννη, να δείξουμε ε, την ιδιότητά του και το όνομά του ε, τώρα. Ποιο θα μπορούσε να φανταστεί, κύριε πρόεδρε, πριν από λίγα χρόνια, ότι η Ελλάδα και δύο, η Θεσσαλονίκη θα αποκτούσε μια σταθερά ακμάζουσα οπτικοακουστική βιομηχανία θα αποτελεί ένα καινούριο πυλόν ανάπτυξη αυτή τη χώρα. Με πιο απλά λόγια, ούτε στα πιο τρελά μα όνειρα δεν φανταζόμασταν ότι εκεί που βολτάρουμε στην Πλατέρη στο τέλο ή στην Αλεξάνδρου Βόλου θα σκοντάφτουμε πάνω στον Ρόμπερ Ντενίρο ή τον Αντώνιο Μπαντέρα. Πώ καταφέρατε κάτι τόσο σπουδαίο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, καταρχά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμεί ευχαριστούμε πολύ. να δείτε, εμά καταρχά η Θεσσαλονίκη ε, ήταν εξ αρχή στον πυρήνα, στην καρδιά τη στρατηγική μα. Γιατί όλη η φιλοσοφία ήταν να φτιάξουμε ένα οικοσύστημα στο οποίο θα έχουμε παραγωγέ όλο το χρόνο, έτσι ώστε να μπορούν οι επαγγελματίε του κλάδου από εκεί που ήταν εποχιακή εργασία να είναι 52 εβδομάδε το χρόνο και να είναι ταυτόχρονα ισόρροπη ανάπτυξη ανάπτυξη όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν, ήταν εκ η στρατηγική μα στο να μπορούμε να αναπτύξουμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει όλα αυτά που πιστεύαμε ότι μπορούν να συγκεντρώσουν παραγωγή εδώ. Τι εμπόδιζε τα προηγούμενα χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα και μάλιστα με τόσο μεγάλη επιτυχία. Ε, πιστεύω ότι είναι το καλό timing. Δηλαδή ήταν συνδυασμό πολλών πραγμάτων. Είχαμε, όταν, όταν συνδυάζεται σε, στην κατάλληλη χρονική στιγμή η εμπειρία, η γνώση, ο επαγγελματισμό και η πολιτική στήριξη, νομίζω κάνουνε θαύματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σπάνιο συνδυασμό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, στη χώρα μα πολλέ φορέ είναι. Άρα λοιπόν ήταν μοιραίο να γίνει τώρα, ακριβώ επειδή υπήρξε αυτή η σύμπραξη, αυτή η συνέργεια, να πούμε έτσι. Αγκριβεστή. Η οποία αποδεικνύεται εξαιρετικά ε, ελπιδοφόρα ε, και άκρο αποτελεσματική σε πάρα πολλού ε, τομεί. Λοιπόν. Τομεί που σχετίζονται με. Την ισορροή χρήματο στη χώρα μα, με την αναγνωρισιμότητά τη, ειδικότερα για την Θεσσαλονίκη, <laughs> δεν ξέρω ακόμη κι αν οι ίδιοι ηθοποιοί πριν έρθουν εδώ γνώριζαν την ύπαρξή τη. Ναι, Φαντάζομαι πω όχι, έτσι δεν <στον> είναι. <στον> δεν την ήξεραν. Λοιπόν, ε, και βεβαίω ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι απασχολούνται. Έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Σωστά. Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, Καταρχάς, να το πάρουμε ένα να το πάρουμε ένα, ένα. Το πρώτο πράγμα είναι ο οικονομικό πολλαπλασιαστή με βάση τι ε, μελέτε που έχουν γίνει διεθνώ, είναι γύρω στο 2 με 4 τουλάχιστον. Ε, οι Βρετανοί που κάνανε πρόσφατα μια έρευνα για τη δικό του το industry, γιατί έχουν και αυτοί ένα αντίστοιχο εργαλείο. είδαν ότι ο πολλαπλασιαστή, ο οικονομικό φτάνει μέχρι και το 12. Αυτά μιλάμε ότι είναι τεράστια νούμερα. Απίσης, αν τα σκεφτείτε. Μετά, ε, ε, εκτό από το δικό μα τον κλάδο, τον οπτικοακουστικό, που απασχολείται, δηλαδή συνεργεία, ηθοποιεί και ό,τι άλλο χρειάζεται, ε, μηχανημάτων, εξοπλισμού κτλ. Είναι ένας, τεράστι, μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών γύρω από αυτό, οι, οποίοι, οι οποίοι δουλεύουν. Mm -hmm. ε, ενδεικτικά, μπορώ να σα πω, ασφαλιστικέ υπηρεσίε. χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, ελεγκτικές υπηρεσίε, υπηρεσίες, κατασκευή σκηνικών, κατασκευή ε, 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 ε ε, με, με, Μεταφορέ. Τεχνολογικέ ε, υπηρεσίε είναι υποθέσιμο. Καλά, μιλάμε για, πώς το λένε, μιλάμε για διαμονή διατροφή τροφή, ε, catering το 400 άτομα συνεργείο μαζί με ηθοποιού για ένα μήνα, δύο μήνε. Άμα είναι τηλεοπτική σειρά, μπορεί να είναι 5-6 μήνες γύρισμα. Είναι, 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 είναι πάρα πολλά πράγματα. Ε. Mm -hmm. ε, το IT που θέλει. Υπηρεσίε που λέτε εσείς, και επικοινωνιών. Mm -hmm. ε, Είναι ένα πλήθο λοιπόν υπηρεσιών, οι οποίε ε, έχουν διάδραση μία με την άλλη ε, με, με, με όφελος για όλους <στονίκως> εν τέλει. <στονίκως> Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο ότι στέλνει ένα πολύ καλό μήνυμα και μας προειδοποιεί πως πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτή στην Ελλάδα με τη δημιουργία υποδομών, την παραγωγή περιεχομένου αλλά και διεθνή εξωστρέφεια. Είναι μάλιστα και αυτά που μόλις είπα ο τίτλος, έτσι επιγράφεται δηλαδή, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθε στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ και την οποία συνδιοργανώσατε εσείς με την ελληνική εταιρεία επενδύσεων Εδώ και Enterprise. εξωτερικού εμπορίου, την Enterprise Greece. Φωστά. Λοιπόν, ουσιαστικά επικεντρωθήκατε στην επιχειρηματική διάσταση του κλάδου στην Ελλάδα, στις fast-track αδειοδοτήσεις, τον επενδυτικό νόμο, αλλά και σε άλλες σχεδιαζόμενες ενέργειες. Θέλετε λίγο έτσι να μας κάνετε σοφότερους προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που μας ενδιαφέρει εμά είναι αυτό το πράγμα που χτίσαμε με μεγάλο κόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην είναι μια φούσκα και να κρατήσει για δεκαετίες. Δηλαδή να αντέξει τον χρόνο. Πολύ σωστά. Και να, έχει, να παγιωθεί και να έχει και μια εξέλιξη και ανάπτυξη. Αυτό Άρα... χρειάζεται γερό θεμέλιο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που, λοιπόν, που, θέλουμε σε αυτή τη στιγμή είναι να φτιάξουμε υποδομές. Υποδομές που θα, κρατη... που θα, φέρουν τις παραγωγές και θα τις κρατήσουν. Και ταυτόχρονα θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν και τις ελληνικές παραγωγές. Άρα λοιπόν τι σημαίνει μόνιμες υποδομές. Πρώτο πρώτο σημαίνει στούντιο. Στούντιο παραγωγή, στούντιο post-production. Στούντιο μεγάλα με διεθνεί προδιαγραφέ, τα οποία θα μπορούν να έρθουν όλε οι μεγάλε εταιρείε, αλλά και πιο μικρέ, και να μπορούν να γυρίσουν εδώ πέρα στα, στα ελληνικά πλατό. Mm -hmm. Τι άλλο θέλει, θέλει ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και διεξδικευμένου σε τέτοιου είδου μεγάλε παραγωγέ. Και στο post-production και στην παραγωγή. Άρα λοιπόν, training. Εκέδευση. Αν τα πάρουμε αυτά ένα-ένα, να ξεκινήσουμε τώρα από, το, α, από τα στούντιο, mm. εδώ πέρα τώρα πού βρισκόμαστε. Εδώ, εσείς ε, 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 κοιτάξτε να δείτε, ε, 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 είσαστε στην ευχάριστη θέση να είσαστε ε, ε, η περιοχή στην οποία έχει ανακοινωθεί, έχει αγοραστεί η γη και ξέρω ότι το ανακοίνωσε και χθε στην εκδήλωση ο, ο, ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών των στούντιο, ότι καταθέτουν αυτέ τι μέρε τον φάκελό του στο Υπουργείο Ανάπτυξη για τι Στρατηγικέ Επενδύσει. <συμπ>. Οπότε αυτό παίρνει το δρόμο του πλέον. Είναι δεδομένο. Τι ορίζοντα ολοκλήρωση έχει αυτό, γνωρίζουμε. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Λαμβανωμένον υπόψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών, έτσι. Ναι, και <συμπ>. λαμβανομένων υπόψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών, εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα γίνει η αποδοχή από το Υπουργικό Συμβούλιο τη αίτησή του. Ναι. Ε, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ε, για το αναπτυξιακό και ό,τι άλλο ε, χρειάζεται σαν, σαν στοιχεία ναι. που, που, που θα ενταχθεί. Άρα μιλάμε, φαντάζομαι, α, αυτό που θεωρώ λογικό είναι αν όλα πάνε καλά το 23 θα ξεκινήσει το project. Άρα λοιπόν μέσα σε δύο-τρία χρόνια θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Το, ε... Η πρώτη φάση, γιατί αυτό θα χτίζεται σε φάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό, αυτό γνωρίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό αφορά στο στούντιο. Πάμε τώρα στο θέμα της εξειδίκευση που είπατε. Mm. Θα πρέπει προφανώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο, αν δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι του οποίου περιγράψατε σε επίπεδο επιμόρφωσης, αυτοί να ενταχθούν ε, μέσα στην εκπαίδευση. Θα σα πω, κοιτάξτε να δείτε. Ε, Εμά η δουλειά μας και, και το ξέρουν αυτό όλοι οι συνάδελφοι που, που δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο, mm -hmm. είναι ότι είναι μια δουλειά η οποία δεν μαθαίνεται στη θεωρία σε ένα βιβλίο. Είναι μια δουλειά που μαθαίνεται. Ε, στην πράξη. Στην πράξη. Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, το training στο χαρτί, στο βιβλίο, φτάνει μέχρι ενός, ενός σημείου. Από το εκεί και ξέρω πέρα... και τη δουλειά μας. Μα, η, η, η δουλειά μας είναι μία. Η δουλειά μας είναι μία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ο ηχολήπτης, ο εικονολήπτης, οι ο, 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 όλα τα επαγγέλματα που, έχουν, που είναι του κλάδου μας, πρέπει να γίνει training on, on the job. Άρα λοιπόν, αυτό προσπαθούν, και αυτό υπόθηκε και στην εκδήλωση χθε, είναι ότι είναι, καταρχάς είναι δουλειά των εταιριών παραγωγής. Mm. Να αναλάβουν, να εκπαιδεύουν κόσμο και να τον εντάσσουν μέσα στα συνεργεία των γυρισμάτων, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται και μετά να παίρνουν θέσεις ως βοηθή. Εδώ πρέπει να βοηθήσει το κράτος, έτσι ώστε να διευκολύνει, δηλαδή χρειάζεται το Υπουργείο Εργασία να βοηθήσει έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν εκπαιδευόμενου και να μην έχουν πρόβλημα. Χρειάζεται να βοηθήσει και το Υπουργείο Παιδεία και το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι ώστε να βγάλουν ε, 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 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να μπορούν να είναι εργαλεία για αυτό το πράγμα. Στο Λος Άντζελες αυτό συμβαίνει δηλαδή. Ε, παντού στον κόσμο αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, Αυτές οι ειδικότητες στο UCLA εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν. Θα πω... Αλλά... Θα σας πω για παράδειγμα. Θα σας πω για παράδειγμα έτσι, οι άνθρωποι ας πούμε, τώρα που κάνουν τα στούντιο εδώ και που έχουν κάνει τις ταινίε τους ε, κάνανε ένα ειδικό training το χειμώνα που πέρασε στη Θεσσαλονίκη για Stuntmen, για κασκαντέρ, ναι, Το οποίο ναι. πήγε εξαιρετικά. Ήρθαν πάρα πολλά παιδιά τη Θεσσαλονίκη και εκπαιδεύτηκαν στη Θέρμη και τώρα ε, στελεχώνουν τι τις, τις επόμενε ταινίε που κάνουν. Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε τρέχει ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βουλγαρία με υποτροφίε ε, 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 Ελλήνων από την Ελλάδα, κυρίω από τη Θεσσαλονίκη, ναι. οι οποίοι. Πληρώνουν τα, 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 τα δίδακτα και τη διαμονή για να πάνε στη Βουλγαρία, στα στούντιό του, να εκπαιδευτούν για να γυρίσουν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και να δουλέψουν στην επόμενη ταινία που θα γίνει τώρα τέλο του Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου. Μάλιστα, δεν ξέρω. Ε, Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν. Mm -hmm. Ακόμα και για παράδειγμα, ακόμα και ο πιο απλό που λέμε, α πούμε, μια απλή ειδικότητα που λέμε οδηγό γυρισμάτων. Θέλει εξειδίκευση. Ηλεκτρολόγο γυρισμάτων. Mm -hmm. Θέλει τρομερή εξειδίκευση. Δεν μπορεί οποιοδήποτε ηλεκτρολόγο να πάει να δουλέψει. Yeah. Τώρα, τι έχει να επιδείξει σήμερα το ΕΚΟΜΕ με συγκεκριμένου αριθμού από τον Απρίλιο του 2018 έω τώρα, Εμεί έχουμε να επιδείξουμε 273 έργα στην Ελλάδα ε, χάρη στα κίνητρά μα. Ε, Κηνογραφικέ yeah. ταινίε, τηλεοπτικέ σειρέ μεθοπλασία ντοκιμαντέρ, animation, video games, μικρού μήκου και post production Από αυτά τα 158, αν δεν απαντώ, με, είναι ελληνικά, τα 115 είναι ξένε παραγωγέ. Mm -hmm. ε, μιλάμε για γύρω στα 500 εκατομμύρια δαπάνε στην Ελλάδα και με βάση τα στοιχεία των εταιριών παραγωγή φτάνουν έτσι 70.000 θέσει εργασία. Μι... Είναι... Είναι, 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 είναι. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα τα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ε, το, μεγάλο μπαμ, το μεγάλο μπαμ. Και τα δύο εξ αυτών, τέσσερα χρόνια και τα δύο εξ αυτών, με πανδημία. Με πανδημία, αλλά έγινε όπου ένα τρελό. Πώ το κάνατε. <laughs> Πώ τα θα αντιμετωπίσατε θα, τις θα σας πω τι κάναμε, Θα σα πω τι κάναμε. Δεν σταματήσαμε, παρόλο που σταμάτησαν οι παραγωγέ, ε, δεν σταματήσαμε την επαφή με του ξένου. Ε, δηλαδή, αυτό που κάναμε είναι να του κρατάμε ζεστού. Mm -hmm. Όσο μπορούσαμε, με zoom, με, 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 με επικοινωνία με όλα τα εργαλεία που είχαμε διαθέσιμα. Οπότε όταν ήρθε η ώρα, ήρθανε. Mm. Δεν ξέρω αν ξέρετε, δεν ξέρω αν, δεν ξέρετε το πώς ήρθε η πρώτη ταινία στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να το, Βεβαίως να, το πω. και έχετε, πείτε το. Γιατί έγινε πάνω στην πανδημία. Πείτε το. Η, η πρώτη ταινία στη Θεσσαλονίκη έγινε ως εξής. Το, ήταν το διενφόρσιο των παρακούντα του Μπαντέρας. Λοιπόν, ε, ήταν στην αρχή του, του 21, ε, είμαστε εν μέσω lockdown παγκοσμίω και στην Ελλάδα, αλλά φαινόταν ότι αυτό το πράγμα πάει για να λήξει και να ξεφουσκώσει. Mm -hmm. Οπότε, στην αρχή του χρόνου μου στέλνουν το σενάριο μια ταινία, έχετε σε επαφή μαζί μου η Millennium και μου λένε οι άνθρωποι, μου λένε κοίταξε να δεις, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, Έχουμε ένα σενάριο το οποίο το σκεφτόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να γυριστεί στην Ελλάδα. Να στο στείλουμε το διαβάσει και να μα πει. Λέω, στείλτε το και βλέπουμε. Μου στέλνουν λοιπόν ένα σενάριο το οποίο ήταν τον Παρακούντα, το οποίο ήταν με τον Αντώνιο Παντέρα και η πρώτη σκηνή είναι σε ένα έλο όπου σκοτώνει έναν τύπο ο Παντέρα και το ρίχνει σε ένα έλο με αλιγάτορε. Mm -hmm. η, 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 ταινία του μεταξύ γυρίζεται όλοι στη Νέα Ορλεάνη, υποθέτω πω είναι η Νέα Ορλεάνη, στα French Quarters. Λέω τώρα, OK, πού θα βρούμε αλιγάτορε στη Θεσσαλονίκη και πού θα βρούμε French Quarters. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν ήθελα να χάσω την ταινία, αυτό που του είπα είναι: ελάτε κάτω να το συζητήσουμε, να το δούμε. Θα ψάξουμε να βρούμε ελοχέ και περιοχέ και βλέποντα και κάνοντα. Οι άνθρωποι το δεχτήκανε. Κατεβήκανε μια ομάδα από 10 άτομα. Ε, είχαμε και θέματα πώ θα έρθουν να περάσουν από τα σύνορα, γιατί ήρθαν οδηγοί. Ήταν, ήταν, ήταν μια ιστορία μεγάλη με τα COVID test. Ε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθα σε επαφή με την Περιφέρεια, με τον, και με τον Περιφερειάρχη, τον ε, Απόστολο, τη Δικόστα και με τον έξατο Θάνο, που βοήθησε εξαιρετικά. Ε, και ξεκινήσαμε τα meetings, ξεκινήσαμε τα ραντεβού, ξεκινήσαμε τι βόλτε, τρελάθηκαν με την περιοχή, του άρεσε πάρα πολύ. Και το ερώτημα έπεσε... Ποια περιοχή, για αυτό που δεν το γνωρίζουμε. Γυρίσαμε, γυρίσαμε τα πάντα, γυρίσαμε τα πάντα, γυρίσαμε πάρα, πάρα πολλά σημεία. Εντό και εκτό Θεσσαλονίκη, για να δούνε και διάφορε τοποθεσίε. Ε, 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 Αυτό μιλάμε, τέλει, άνοιξη, μιλάμε άνοιξη του 2021. Mm -hmm. λοιπόν, το θέμα λοιπόν ήταν ότι ε, ε, όταν, ήταν, λοιπόν, όταν ήταν λοιπόν την περιοχή και, και του άρεσε γενικώ οι περιοχέ, πήραν τον Παντέρα, ναι. του είπανε, του λένε: Θε να γυρίσει εδώ, ναι. λέει ευχαρίστω, γουστάρω πολύ Ελλάδα Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήραν τον σκηνοθέτη, γουστάρω πάρα πολύ Ελλάδα Θεσσαλονίκη. Οπότε το ερώτημα ήταν τώρα: Πρέπει να αλλάξουμε το σενάριο, διότι δεν μπορεί να είναι Νέα Ορλέανη και έπεσε η ιδέα να είναι Μαϊάμι. Πήραν το σεναριογράφο, του λένε: Κοίταξε να δει, άλλαξε όλο το σενάριο για να είναι Μαϊάμι, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε Μαϊάμι στη Θεσσαλονίκη. Και εκείνο το βράδυ, εντελώ για πλάκα τώρα το λέω αυτό, πήγαμε στο Μαϊάμι σε ένα εστιατόριο τη Θεσσαλονίκη και του λέω: Εγώ του λέω: Κοιτάξτε να δεις, είναι καρμικό. Έτσι. Καλώ ήρθατε στο Μαϊάμι. Καλώ ήρθατε στο Μαϊάμι, ακριβώ. Είμαστε στο Μαϊάμι και Στο Μαϊάμι θα γίνει ταινία, άρα το θέμα τελείωσε. Τέλεια. Και οπότε Άλλαξε όλη η ταινία, έγινε Μαϊάμι και ξεκίνησε η ταινία εδώ Ποιος πέρα. Να το έλεγε. Φέρανε και του Φίνικε και ξεκίνησε <laughs> ακριβώ. Και ήταν η πρώτη από πολλέ, εύχομαι και Πόσο στο μέλλον. Πόσο πολύ μέλο. ταιριάζουν οι Φίνικε στην παραλία τη Θεσσαλονίκη. <laughs> Πάρα πολύ. Ε, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη Ελλάδα σε σχέση με άλλε χώρε ποιο είναι και μα επιλέγουν Περάστη. τόσο συχνά. Περάστη. Ποιο είναι. Και φαντάζομαι ότι είναι η αρχή. Ναι. Ε, σε άλλε χώρε πάνε πολύ περισσότερο, αλλά έχουμε σπάσει αυτό το μπλοκ που υπήρχε του ανταγωνισμού και τώρα έρχονται πολύ περισσότερε παραγωγέ και θα έρθουν όταν υπάρξουν και υποδομέ. Είναι, είναι Κοιτάξτε, το είτε, οικονομικό σύστημα. Είναι συνδυασμό. Θα σας πω, είναι, η είναι ευκολία, ναι. Είναι συνδυασμό. Mm. Ε, το πρώτο πράγμα είναι ότι έχουμε τα locations. Έχουμε τεράστια γκάμα από τοποθεσίε που δεν είναι εύκολο να το βρει και σε τόσο κοντινό σημείο. Έτσι. Δηλαδή, και είναι ε, να πορεί γιατί πήγαιναν παλαιότερα στην ε, Αίγυπτο. Μεγάλη γκάμα, από πολύ διαφορετικέ. Ε, δηλαδή, ε, έτσι, Έτσι Εμείς... γεωγραφικές περιοχές. Ναι, γεωγραφικές οι οποίες σκόλες. μπορούν να κλέψουν και να δείξουν ότι είναι, ότι κάποιο άλλο. Ο, οτιδήποτε. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Ηλιοφάνεια για εξωτερικά γυρίσματα. Πάρα πολλές μέρες στον χρόνο. Φως. Καλός, καλός καιρός. Καθαρός ουρανός. ώρε, mm. πολλές ώρες. Γιατί τα γυρίσματα... Ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, Βέβαια. τα γυρίσματα είναι 10-12 ώρε. Άρα λοιπόν, 12 ώρο θέλει ηλιοφάνεια για να κάνει εξωτερικό γύρισμα. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα είναι οι υποδομέ που τι έχουμε υποδομές εννοώ γενικότερε υποδομέ τη χώρα. Λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία πεντάστερα για του stars. Είναι, είναι όλα αυτά τα facilities που χρειάζονται γύρω-γύρω για να μπορεί να υπάρχει για, να, για να είναι μια χώρα, α το πούμε, ελκυστική. Και πολλά, άλλα. Αλλά αυτό ήταν, αυτά ήταν βασικά. Σα λέω, επίση το θέμα τη ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό. Η χώρα μας, πέρα από το θέμα του COVID, είναι πολύ ψηλά σε όλα τα rankings mm. ε, για ασφάλεια. Υπάρχουν oh, χώρες oh. που είναι επικίνδυνες να πας να γυρίσεις. Τι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν mm. θέλω να την διακόψω, mm. αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Okay. Ε, μια άλλη φορά, να το... δω, δω... Πείτε μου όμως μια ταινία η οποία πρόκειται να γυριστεί. Ε, ε, αυ αυ αυτές που ανακοινώθηκαν και ξέρουμε είναι το Red Sonja που είναι mm. από mm. κόμικ και είναι mm. ένα yeah. remake που είχε γίνει στις δεκαετίες του 80 με την uh, Brigitte Νίλσεν που τότε ήταν σύζυγος του Σίβερ Σταλόνι, αν θέλω να πατώμε. Ε, και τώρα θα γίνει remake με καινούργιους ηθοποιούς. Και είναι και το Dirty Angels, μια ταινία action, με το ξέρω με πολύ έτσι, δυνατά ονόματα ηθοποιού, mm. κυρίω γυναίκε, από ό,τι ξέρω. Έχει πολύ δυνατούς γυναικείους ρόλους στην ταινία. Και, τα, και οι δύο ταινίε θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο του χειμώνα μέχρι τέλο του, του, του έτου. Αυτά μιλάμε το 22, έτσι. Για το 23 είναι μια άλλη ιστορία. Έρχονται άλλα. Ε, έρχονται πολλά και διάφορα και ωραία. Θα μα τα πείτε όταν θα ξανάρθουν. Πρώτο Θεό, ναι, ακριβώ. Φαντάζομαι ότι θα τα ανακοινώσει παραγωγή πιο γρήγορα από μένα. <laughs> ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλέ επιτυχίε. Επίση και σε εσά και καλή σεζόν.